Δεν ξεκίνησε καλά το νέο Survivor. Τι συνέβη μόλις έφτασαν οι παίκτες στο νησί? Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Όπως σας αποκαλύψαμε πριν από λίγες μέρες, οι παίκτες που θα συμμετέχουν στο νέο Survivor ταξίδεψαν ήδη για Άγιο Δομήνικο, όπου για 3 περίπου μήνες θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες και πολύ δύσκολες συνθήκες. Φέτος το Survivor θα είναι όντως ένα παιχνίδι επιβίωσης, με πολύ δύσκολους και σκληρούς κανόνες που μόνο οι δυνατοί θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν, γι' αυτό άλλωστε θα είναι και μόνο για 3 μήνες. Οι δυσκολίες που πρόσθεσε η παραγωγή δεν επιτρέπουν την παραμονή των παικτών για παραπάνω από 3 μήνες στο νησί. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ερευνητής θα σας ενημερώνει για spoiler και παρασκήνια που θα διαδραματίζονται στον Άγιο Δομήνικο. Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε, μας ήρθε το πρώτο. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, με το που πάτησαν οι παίκτες στο πόδι τους στο νησί, ήρθαν αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκόλεψαν και καθυστέρησαν τα γυρίσματα του παιχνιδιού. Γι' αυτό άλλωστε, και ενώ ήταν να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου, η πρεμιέρα μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα 16 του μηνός. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι αυτή είναι η περίοδος των μουσώνων στον Άγιο Δομήνικο, οπότε τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο τρίμηνο που θα παίζεται το παιχνίδι θα είναι συχνά. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.